Ο Δήμος Μηνόπαιδιάδας και οι φορείς της περιοχής με την Επιτροπή Αγώνα διεκδικούν από την πολιτεία ουσιαστικά μέτρα και χρηματοδότηση του σχεδίου για την ανασυγκρότηση της περιοχής 24 Ιουλίου η προειδοποιητική κινητοποίηση. Αυτό για αρχή αναφέρει το δελτίο τύπου το οποίο έχει εκδοθεί από την Δημοτική Αρχή με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2024. Μείναμε στον τίτλο, γιατί η μετάφραση έρχεται με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Κεγκέρογλου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Δήμαρχε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους και όλους μας ακούν. Είμαστε 3 χρόνια σχεδόν μετά τους σεισμούς. Είμαστε περίπου 5 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του αεροδρομίου και είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί η πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στον τόπο. Πέρα από επιμέρους αποφάσεις και θετικές που έχουν ληφθεί από ορισμένα υπουργεία και ορισμένους υπουργούς, δεν προχωράει συνολικά η ανασυγκρότηση του τόπου από τους σεισμούς και τη διεκδικούμε. Δεν προχωράνε οι διαδικασίες της εναρμόνισης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής με τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου και διεκδικούμε τη συμμετοχή στην ανάπτυξη του υπόσχετου του αεροδρόμιου. Και επίσης διεκδικούμε την άμεση επίλυση των επειγόντων προβλημάτων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων άμεσα. Είναι μια υποχρέωση της πολιτείας, η οποία δεν έχει εκπληρωθεί. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς τέτοια λόγους που έχουν να κάνουν με τη βούληση, την κυβερνητική, είτε γιατί ήρθε ωστόσο η Θεσσαλία. Βλέπουμε και διαπιστώνουμε μια ελλιπές ενδιαφέρον, μια ελλιπή πολιτική για τον τόπο μας. Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή, το είχαμε βέβαια επισημάνει και προεκλογικά, στον πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής ενημερώσαμε υπουργεία, υπουργούς, φορείς κλπ. Και είμαστε στη φάση που έχει τελειώσει η ενημέρωση και έπρεπε να έχουμε ανταπόκριση. Έχουμε ανταπόκριση από επιμέρους, από συγκεκριμένους ανθρώπους στην κυβέρνηση, που έχουν πάρει μάλιστα και κάποιες αποφάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και χρειάζεται ουσιαστικά μέτρα και χρηματοδότηση του σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής μας. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ναι, για την καλοσύνη. Ποιες είναι οι επιμέρους θετικές κινήσεις για εσάς που πιστεύετε ότι έχουν γίνει αυτή την ώρα, μιας που αναφερθήκατε σε αυτές? Παράδειγμα. Από τη στιγμή που πήραμε τις αποφάσεις μας για το σχέδιο της σχολικής στέγης, διότι δεν είχαν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις το προηγούμενο διάστημα, από τη στιγμή που πήραμε το Φλεβάρι, είχαμε ανταπόκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και για τη χρηματοδότηση αγοράς νέου οικοπαίδου και για τις 2 μελέτες για το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτή τη θεωρώ μερική ανταπόκριση. Δεν είναι το συνολικό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε, αλλά είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, εμείς δεν διαγράφουμε ούτε υποβαθμίζουμε τις θετικές κινήσεις που έχουν γίνει από συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά όχι μόνο δεν αρκούν, δεν είναι και αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να αναζωογονηθεί, για να ανακάμψει, για να στηθεί ξανά στα πόδια. Μάλιστα. Και βέβαια συνδυάζεται το θέμα της ανασυγκρότησης από τους σεισμούς με το θέμα της συμμετοχής στην ανάπτυξη που υπόσχεται το αεροδρόμιο. Έτσι, αυτά πάνε παράλληλα. Το Υπουργείο Υποδομών, να έρθουμε τώρα σε συγκεκριμένα πράγματα, που είναι το επισπεύδον και το υπεύθυνο για τη δημιουργία του αεροδρομίου, δεν έχει ανταποκριθεί σε καμία από τις υποχρεώσεις του απέναντι στην τοπική κοινωνία. Σε καμιά, μα σε καμιά. Είχαμε κάνει μια κινητοποίηση πριν από 1 χρόνο περίπου, 1,5, για 2 κόμβους που έπρεπε να γίνουν και ίσως είναι η μοναδική εξαίρεση, έγινε αποδεκτό και προχώρησαν οι κόμβοι.
από εκεί και πέρα. Επειδή το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο έργο και ανατρέπει τις καταστάσεις που ίσχυαν στην περιοχή. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, όπως σας είπα. Και τι σημαίνει εναρμόνιση? Να αποκατασταθούν οι οδικές αρτηρίες, το δημοτικό και το αγροτικό δίκτυο που έχει γίνει παράλια, το αρδευτικό δίκτυο, να δημιουργηθούν νέες οδικές αρτηρίες για τη σύνδεση του αεροδρομίου με τη γύρω περιοχή. Και δεν αναφέρουμε στις μεγάλες αρτηρίες, το Ηράκλειο Καλοχώρη, Καστέλη ή Ηράκλειο Πεζά Καστέλη. Αναφέρομαι στις τοπικές αρτηρίες, οι οποίες έχουν, υπάρχει ανάγκη, διότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μια δραστηριότητα επιχειρηματική, μια δραστηριότητα η οποία χρειάζεται την επικοινωνία της με το αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να πάει από χωματόδρομους. Το άρθρο 18 λοιπόν της σύμβασης παραχώρησης προβλέπει ότι έργα τα οποία θα ζητηθούν και θα προταθούν από τους τοπικούς δημόσιους φορείς, βλέπε Δήμος ή Περιφέρεια, και που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του αεροδρομίου, θα μπορούν μέχρι προϋπολογισμού 50% του έργου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Υποδομών. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό δεν έχει χρηματοδοτηθεί πέρα από τους δύο επιπλέον κόμβους που ζητήσαμε, κανένα έργο. Δεν έχει προχωρήσει δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο δείχνει και μια αδιαφορία για τα θέματα εκτός σειρματοπλέγματος. Και λέτε μόνο ή αναφέρεστε μόνο στο Υπουργείο Υποδομών προς το παρόν? Το Υπουργείο Υποδομών είναι ένα επιμέρους Υπουργείο. Ο φάκελος είναι 31.671.000, για να καταλάβετε. Σωστά. Οφείλει τη χρηματοδότηση των μικρών αντιπλημμυρικών έργων, τη μελέτη των οποίων έχει γίνει με, με χρήματα του Υπουργείου Υποδομών, αλλά το έργο δεν μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου, προφανώς. Τοπικές οδικές συνδέσεις του αεροδρομίου, αποκατάσταση δημοτικών και επαρχιακών δρόμων, αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων, λήψη περιβαλλοντικών μέτρων όπως η διοχέτευση των λιμάτων αντί σε 18 πηγάδια απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα να πάνε σε υδατοδεξαμενές για να χρησιμοποιηθούν για άρδευση δενδροδών. Είναι μια σειρά λοιπόν από προτάσεις και έργα που πρέπει να γίνουν και τα οποία βέβαια έχουμε το μεγάλο θέμα με τις απαλωτριώσεις, έτσι? Δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι. Έχουμε το μεγάλο θέμα με την απώλεια εισοδήματος. Τόσα χρόνια τους πήραν την περιουσία, δεν τους έδωσαν λεφτά, γιατί αν θεωρεί η πολιτεία ότι έδωσε λεφτά καταθέτοντας το Ταμείο Παρακαταδικών, κοροϊδεύει τους ανθρώπους, έτσι? Δέπει των ανθρώπων χρήματα δεν μπήκαν, όχι όλων, μιας μεγάλης μερίδας. Γιατί τα δικαστήρια αναβάλλονται το ένα πίσω από το άλλο? Γιατί και οι δικαστές, μόλις δείξει ο δημόσιος υπάλληλος αναβολή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, ο δημόσιος υπάλληλος, μόλις δείξει αναβολή του δικαστηρίου, τι δίνουνε? Όπου και ως πού. Μπορεί να δίνονται 5 αναβολές? Είναι δυνατόν? Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δει η κυβέρνηση, να τα δει και να δει πως απονέμει δικαιοσύνη. Γιατί είναι ζήτημα δικαιοσύνης πλέον. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης στους ανθρώπους αυτούς που έχουν αποξενωθεί από την περιουσία τους. Ωραία. Υπουργέ Οικονομίας, ΠΕΚΑ Εσωτερικών, για πηγαίνετε σε αυτούς. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει σε συνέχεια της χρηματοδότησης των μελετών να ολοκληρώσει την χρηματοδότηση του έργου της σχολικής στέγης. Και βέβαια να πούμε ότι εκτός από τη σχολική στέγη που έχουμε ανάγκη λόγω των σεισμών, που καταστράφηκε λόγω των σεισμών, υπάρχει και η ανάγκη να υποδεχτούμε το διπλασιασμό και τριπλασιασμό του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει και διπλάσιες υποδομές στην εκπαίδευση, διπλάσεις κοινωνικές υποδομές, παιδική σταθμή. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε στην περιοχή ότι θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός και να έχουμε 1,5 παιδικό σταθμό. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα,
όχι μετά. Εσείς δίκιο έχετε. Από την άλλη, ας αναπλάσουν πρώτα τους οικισμούς, ας μαζέψουν τα καταστρεμένα, ας δούνε τι θα γίνει με τα σπίτια, γιατί οι οικίσκοι εκεί δηλαδή ακόμα βρίσκονται. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ, τώρα αυτά γίνονται μαζί. Δηλαδή θα πάνε μαζί, δεν μπορεί να πάνε χώρια. Να σου το πω γιατί, με απλά λόγια. Τώρα λοιπόν γίνεται το ειδικό πολυοδομικό, το ΙΠΚ. Εντάξει, καταρχήν αυτή. Το διπλασιασμό του πληθυσμού και τον τερπλασιασμό δεν τον λαμβάνανε υπόψη τους. Και είπαν, παιδιά, πού πάτε, τι κάνετε, ποια μελέτη. Ποια μελέτη, για ποιο κόσμο, για ποιο όραμα. Λοιπόν, ήρθαμε σε μια συνεννόηση, καταθέτουμε προτάσεις συγκεκριμένες πλέον. Εάν λοιπόν δεν προβλεφθούν, παράδειγμα εκεί, οι χώροι κοινωνικής φροντίδας για τους παιδικούς, για τα νηπιαγωγεία, για τα νέα σχολεία που χρειάζονται, να χαρακτηριστούν, δεν θα υπάρχουν για τον σχεδιασμό των παράλληλων. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια θα πρέπει να πάνε παράλληλα οι δύο σχεδιασμοί και εντάξει, προηγείται ασφαλώς η αποκατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στον δρόμο. Εννοείται ότι αυτό το πράγμα που είναι αυτονόητο σήμερα 3 χρόνια καρκινοβατεί. Και ενώ έχουν δοθεί, όπως έχω πει πολλές φορές, προκαταβολές, όχι σε όλους, αλλά σε μεγάλη πλειοψηφία, έχουν δοθεί προκαταβολές, δεν δίδονται άδειες για να επισκευαστούν τα σπίτια. Δίδονται με το σταγονόμετρο. Είναι συγκεκριμένες οι αιτίες, τις έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έλλειψη αίσθησης, νομίζω, υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν θέλω να πω το τετριμένο έλλειψη βούλησης, έλλειψη αίσθησης της πραγματικότητας υπάρχει. Λοιπόν, επομένως τώρα το να γελάσω ή να κλάψω είναι το ίδιο πράγμα, γιατί δείχνει την ίδια αποτελεσματικότητα, είτε βούληση είτε αίσθηση, κύριε Κεκέρογλου, έτσι όπως το διαπιστώνετε, για μια περιοχή σχεδόν 3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που παραμένουν εκεί και όχι καθυστερούν επειδή ήρθαν προβλήματα σε μια άλλη περιοχή που μπορεί να τα επικαλεστούν ή τα επικαλούνται, που λέγεται Θεσσαλία, γιατί το κράτος πρέπει να είναι για όλους τους πολίτες και να μην πηγαίνει σε αυτού του είδους τις καταστάσεις. Είναι για όλους τους Έλληνες. Ναι, έτσι ακριβώς. Μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία, ασφαλώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνεις το προηγούμενο πρόβλημα και πας στο επόμενο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μόνο το δάχτυλο ξέρανε να κουνάνε κάποιοι, λέγοντας ότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι περιοχές. Έχουμε πάει περισσότερες φορές από ότι εσείς που στο Αρκαλοχώρι. Κοιτάξτε, επειδή δεν με χωράει το δάχτυλό μου, γιατί με ξέρετε, αναφέρομαι στον υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Για πάμε παρακάτω. Το αρμόδιο Υπουργείο για την ανασυγκρότηση. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις σε αυτό το Υπουργείο για τη διαδικασία. Κατακτήσαμε, και αυτό είναι κάτι με την επιμονή μας, να ξεκινήσουμε μια συνεργασία, και έχουμε ορίσει με τηλεδιάσκεψη, δεν είναι ανάγκη να μεταφερόμαστε είτε εμείς στην Αθήνα είτε αυτοί κάτω, για να μπορούμε σε τακτική βάση να λέμε το τι δεν έγινε, δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή δουλειά για να πούμε το τι δεν έγινε, ή το τι έγινε, δεν χρειάζεται να λέγονται πολλές κουβέντες, γιατί πολύ λίγα γίνονται, και κυρίως να επιμείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε προτείνει, που είναι η λύση, που είναι η λύση, δεν γίνεται. Σωστά, και καλά κάνετε και επιμένετε. Μπορείτε μόνο να με βοηθήσετε με 2 νούμερα, αν έχετε την καλοσύνη και σας είναι έτσι εύκαιρα, κύριε Δήμαρχε. Έχει, γιατί οι τελευταίες αναφορές και οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες, και μάλιστα σε επικριτικό τόνο, γιατί δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε και δεν ακούμε του κυρίου Τριαντόπουλου, έλεγαν ότι, ξέρετε, θα φέρουν και ενίσχυση των μηχανικών, των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στο γραφείο της ΔΑΕΦΚ, ΤΑΕΦΚ. Έχουν ενισχυθεί οι άνθρωποι αυτοί? Ναι, εμείς περιμένουμε αυτή την υλοποίηση της δέσμευσης, η περιμένουμε. Οποία λέει για πρόσληψη νέων και για ανάληψη υποχρέωσης εδώ στο Ηράκλειο των μηχανικών που είναι στα Γαλλικά. Ωραία, περιμένουμε, αυτό, είναι αυτό, το ένα. Αυτό
Ναι, ναι, αυτό θα υπερδιπλασίαζε το δυναμικό, άρα θα γινόταν ένα σημαντικό βήμα. Ωραία. Παρότι εμείς είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος διαχείρισης. Δεν μπορεί για τους ίδιους φακέλους το 99 να είχαν προσληφθεί 300 μηχανικοί και τώρα να περιμένουμε με 20 μηχανικούς να κάνουμε δουλειά. Πόσοι φακελοί έχουν εγκριθεί, αναρωτιέμαι, από τους εκατοντάδες που είναι δεν ακόμα και να υποκατάθουν. Ναι. Δεν έχω επικαιροποιημένο το νούμερο. Από τις 3.000 περίπου που έχουν κατατεθεί, τώρα έχει μια πρόοδος τελευταία. Πρέπει να είναι μέχρι τις 150 για αδειοδοτήσεις. Α, ευτυχώς μετά από τρία χρόνια να έχουμε πάει 150. Φανταστείτε αν δεν υπήρξε η πρόοδος. Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ έτσι λίγο σκοπτικά, ηρωνικά το σχολίασα. Φανταστείτε ακριβώς όπως το λέτε, αν δεν υπήρχε η πρόοδος, σε ποιο σημείο θα ήμασταν αυτή την ώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση ενοικίου, υπάρχουν νεότερα? Δεν νομίζω να υπάρχουν νεότερα για τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απλούστευση των διαδικασιών, γνωρίζετε ως Δημοτική Αρχή να σας έχουν πει ότι, ξέρετε, απλουστεύονται πολλά από αυτά τα πολλά περίεργα τα οποία είχαν τεθεί από την αρχή και αποτελούσαν πραγματικά τη μεγάλη γάγκρινα? Η μόνη απλούστευση που έχει γίνει και η οποία είναι, θα ήταν σημαντική αν είχε επεκταθεί και στα κίτρινα με το ανάλογο ποσό, είναι το αίτημα αποζημίωσης για τα πράσινα χωρίς την υποβολή φακέλου με ένα εφάπαξ ποσό. Σωστά. Που αν ίσχυε το ίδιο για τα κίτρινα με το ανάλογο όμως ποσό, έτσι, για την κατηγορία, τότε θα μπορούσε να είναι μια απλοποίηση για το 50% των φακέλων. Επειδή ο κύριος Τριαντόπουλος μας μάλωνε όλους μας και εσάς και τους σεισμόπληκτους και το σύλλογό τους και εμάς για αυτά τα οποία λέμε, αναρωτιέμαι ποια είναι η μεγάλη πρόοδος η οποία υπάρχει και ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την σύμβαση παραχώρησης, αυτό το οποίο αναφέρατε το τελευταίο, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της η παραχωρησιούχος εταιρεία, όπως πηγάζουν από τη σύμβαση παραχώρησης αλλά και από την κοινωνική εταιρική ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία, τι είναι τούτο? Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται τελευταίο, ναι, και έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία θα είναι εδώ για χρόνια. Α, μάλιστα. Για 40 χρόνια η εταιρεία θα διοικεί και διαχειρίζεται και θα εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο. Α, αυτό. Άρα λοιπόν, παράδειγμα, ο χώρος των 10 στρεμμάτων περίπου που είναι για την προβολή και την διαχείριση των τοπικών προϊόντων μέσα. Ο Δήμος τι ρόλο παίζει? Θα είναι διαχειριστής αυτής της κατάστασης? Θα έχει εντός αεροδρομίου ο Δήμος κάποιο ρόλο? Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του Δήμου στο αεροδρόμιο. Ωραία. 24 Ιουλίου, ημέρα δράσης, τι ακριβώς σημαίνει? Ενδεικτικά μπήκε 24 Ιουλίου, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 23. Θα έχουμε μια προειδοποιητική συγκέντρωση όπου θα αναδείξουμε τα θέματα τα οποία θέτουμε. Προειδοποιητική συγκέντρωση πού? Στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου, στο χώρο του αεροδρομίου, πού? Δεν έχει. Όταν αποφασιστεί θα ενημερώσουμε. Ναι, και ταυτόχρονα καταθέτουμε αίτημα στον Πρωθυπουργό, ναι, για του αναλύουμε πώς έχει κατάσταση και του ζητάμε συνάντηση. Αφού δεν ανταποκρίνονται βασικοί υπουργοί, και το ξανατονίζω, καθόλου το Υπουργείο Υποδομών, με τους άλλους έχουμε τουλάχιστον επαφή και συνεννόηση. Το Υπουργείο Υποδομών δεν έχουμε καμία. Η συνεννόηση, κύριε Γεγερόγλου, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Συναντήσεις μπορεί να γίνονται αν αναφέρεστε στο κλιματικής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η συνεννόηση για την πορεία. Προσωπικές συναντήσεις μπορεί να κάνουμε όλους. Εγώ μιλάω για το Δήμο, για τα θέματα του Δήμου. Ωραία, για το πλαίσιο διεκδίκησης. Και είπα, ο κύριος Λιβάνιος, από τη στιγμή που αναλάβαμε, αποφασίσαμε το σχέδιο κτλ., ανταποκρίθηκε. 1-2. Από εκεί πέρα αυτά δεν αρκούν. Είμαι συγκεκριμένος.
Εγώ δεν είμαι ούτε αφοριστής, ούτε να παρουσιάσω μια πλασματική κατάσταση. Όπως είναι η πραγματικότητα. Άλιστα. Ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό από την πλευρά ορισμένων υπουργείων, από άλλα υπουργεία καθόλου. Άρα λοιπόν είναι θέμα πρωθυπουργού πλέον. Λοιπόν, κρατάμε και την προειδοποιητική 24 Ιουλίου, έτσι όσο αναφέρεται στο δελτίο τύπου, αλλά εσείς λέτε ότι αν θα είναι 23, 24 ή 25 θα το δείξει αυτό το τι γίνεται μέχρι τότε. Η τελική απόφαση. Όλων εσάς των φορέων της περιοχής, όπως επίσης κρατάω και αυτό το τελευταίο το οποίο αναφέρατε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η απαραίτητη ανταπόκριση από τα Υπουργεία, ότι θέλετε να πάτε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και ζητάτε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κρατάω αυτά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Κυγκέρογλου. Να είστε καλά, γεια.